Δόξα τον Κύριο, αδέρφια, τον ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα αυτά που έχει κάνει στη ζωή μας. Προπάντως για τη σωτηρία των ψυχών μας. Και έτσι όπως είπε ο αδερφός και στην αρχή, ότι γίνεται πόλεμος, γίνονται πολλά, αδέρφια, ακούμε πολλά, αλλά εμείς δεν κάνει να πάρουμε τα μάτια μας από τον Κύριο. Ξέρουμε όλη την αλήθεια και δεν χρειάζεται να φοβόμαστε. Αρκεί να είμαστε έτοιμοι, αδέρφια, για αυτή την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Γιατί να λέμε όλη την αλήθεια, ότι βλέπουμε ειδήσεις, ακούμε αριστερά και δεξιά και σκεφτόμαστε. Και εγώ σκέφτομαι πολλά πράγματα. Λέω, γίνονται πολλά. Αλλά ξέρουμε ότι ο Κύριος μακροθυμεί, αδέρφια, αλλά θα έρθει. Θα ήθελα να διαβάσω μερικά εδάφια από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, από το ΚΕ, από το εδάφιο 31, κεφάλαιο ΚΕ, από το 31 θα διαβάσω μερικά εδάφια, 874 σελίδα. «Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού, και πάντες οι Άγιοι άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού, και θέλουσι συναχθεί έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη, και θέλει χωρίσει αυτούς από αλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από των ερηφίων, και θέλει στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού και δε τα ερήφια εξ αριστερών. Τότε ο βασιλεύς θέλει υπή προς τους εξιών αυτού, έλθετε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη και εσάς βασιλείαν από καταβολή κόσμου, διότι επίνασα και μη εδώκατε να φάγω, εδίψασα και με ποτίσατε, ξένος ήμουνα και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με ενδύσατε, ισθένησα και με επισκεφθείτε, εν φυλακή ήμουν και ήλθετε προς εμέ. Τότε θέλουσε να αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, ποτέ δε σε είδομεν πεινώντα και εθρέψαμεν, ή διψώντα και ποτίσαμεν, ποτέ δε σε είδομεν ξένον και εφιλοξενήσαμεν, ή γυμνών και ενδύσαμεν, ποτέ δε σε είδομεν ασθενήν εν τη φυλακή και ήλθον προς εσέ. Μέχρι εκεί, αδέρφια, να μην πάρω παραπάνω χρόνο. Εδώ βλέπουμε, αδέρφια, όταν θα έρθει εκείνη η μέρα, όταν θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει, αδέρφια, δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ακριβώς, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έτσι όπως είπα στην αρχή, πρέπει τα αγγεία μας να είναι γεμάτα με λάδι, γιατί όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θα έρθει σαν όπως έρχεται ένας ληστής, αδέρφια, και αρπάζει κάτι, κλέβει κάτι. Έτσι θα έρθει να πάρει την εκκλησία του μέσα σε μια στιγμή, αδέρφια. Ένα ανοιγόκλημα ματιών είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Και θα έρθει να πάρει την εκκλησία του, θα έρθει να πάρει εμάς. Θα έρθει να πάρει εμάς που αγωνιζόμασταν, που παλεύαμε όλη αυτή τη ζωή για να λάβουμε αυτό το στεφάνι, αδέρφια. Γι' αυτό γίνεται όλος αυτός ο αγώνας. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές και υδρώνουμε και κλαίμε και τραβάμε πολλά. Και ο Κύριος μας δοκιμάζει πολλές φορές. Αλλά ακριβώς για αυτή τη στιγμή, αδέρφια, είναι όπως και οι αθλητές, να πάρουμε παράδειγμα οι αθλητές, και αυτοί, αδέρφια, για να πάνε στον αγώνα, για να πάρουν το στεφάνι, για να βγουν πρώτοι, δεν πάνε απροετοίμαστοι, χωρίς να έχουν κάνει την προπόνησή τους, ή ο μαθητής χωρίς να πάει να έχει διαβάσει, αδέρφια, θα πάω να δώσω εξετάσεις, θα πάω να δώσω τελικές εξετάσεις για να περάσω γιατρός. Μα δεν διάβαζες. Και θυμάμαι μόνος μου που ήμουν παιδί, πολλές φορές δεν διάβαζα και πήγαινα και περίμενα να πάρω και καλούς βαθμούς. Δεν γίνεται αυτό, να πάρω καλούς βαθμούς. Έτσι είναι, αδέρφια, και η ζωή μας, η ζωή του χριστιανού. Δεν πρέπει να περιμένω πολλά. Άμα δεν διαβάσω, άμα δεν αγωνιστώ,
όπως και ο αθλητής. Άμα δεν πάει να κάνει την προπόνησή του. Και οι καλοί αθλητές προπονιούνται κάθε μέρα, αδέρφια. Να πάρουμε ένα παράδειγμα αυτούς. Κάθε μέρα είναι στην προπόνηση. Δεν παίζει ρόλο το άθλημα, τι κάνουνε, αλλά κάθε μέρα προπονούνται, αδέρφια. Κάθε μέρα. Δεν υπάρχει, α, θα ξεκουραστώ. Υπάρχουν και μέρες που ξεκουράζονται. Αλλά, αδέρφια, να μην ξεκουραζόμαστε όλη την ώρα. Δεν το θέλει ο Κύριος αυτό. Και μετά βλέπουμε ο καλός ο αθλητής που περνάει πρώτος, παίρνει για το χρυσό στεφάνι, αδέρφια. Και έτσι όλοι είμαστε κι εμείς. Πάμε και είμαστε σε ένα αγώνα. Όλοι είμαστε σε ένα αγώνα, αδέρφια. Αλλά με τη βοήθεια του Θεού θα τα καταφέρουμε. Βλέπουμε εδώ πέρα, όταν δεέλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι, μεταυτού τότε θέλει καθείς επί του θρόνου της δόξης αυτού και θέλουσε συναχθεί έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη. Όλοι οι αδέρφια θα είμαστε με μέρα μπροστά στο θρόνο του Κυρίου και πολλές φορές σκέφτομαι και λέω, Κύριε, λέω, πώς θα είναι εκείνη την ώρα. Πόσο μικροί εμείς οι άνθρωποι θα είμαστε, αλήθεια μικροί. Πόσο μεγάλο θα δούμε το θρόνο μπροστά σου. Και όλοι οι έξυπνοι, οι ανθρώποι, όλοι, δεν θέλω να πω τώρα πολλά, όμως όλοι αυτοί που νομίζαν ήταν έξυπνοι στον κόσμο, οι κλέφτες, οι απατεώνες, αυτοί που κάνουν τόσα, αδέρφια, αυτόν τον καιρό, θα στέκονται μπροστά και θα τρέμουν σαν ένα φύλλο. Όταν θα πέσει η κρίση του Θεού απάνω τους, αδέρφια. Και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να μην έρθει ο Κύριος και βρεθούμε λυπείς, αδέρφια. Δεν σας εγνώρισα ποτέ. Μα Κύριε, εγώ ερχόμουν στην εκκλησία 5 φορές την εβδομάδα. Προσευχόμουν, προφήτευα για σένα, Κύριε. Δεν σας εγνώρισα ποτέ. Και βλέπουμε, αδέρφια, θα σταθούμε όλοι μπροστά στο θρόνο του Κυρίου. Όλα τα έθνη, λέει. Δεν λέει, α, επειδή εσύ ήσουν καλός, επειδή μέσον. Δεν υπάρχει αυτό το μέσον που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο και σε κάθε εταιρεία που είμαστε και το έχω ζήσει αυτό, αδέρφια. Ω, με το μέσον, ο άλλος κάθεται χρόνια και δεν δουλεύει και πληρώνεται. Αδέρφια, εδώ στον ουρανό δεν θα υπάρχει μέσον. Δεν θα μπεις με μέσον. Είμαι φακελάκι που το έχουν στην Ελλάδα πολύ. Έλα, πάρε ένα φακελάκι. Να με βάλεις σε καλή θέση. Να μου κάνεις την εγχείρηση. Δεν υπάρχουν αυτά, αδέρφια. Αυτά είναι όλα ανθρώπινα. Και λέει, πάντα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από τα ερήφιον. Θα τα χωρίσει, αδέρφια. Θα μας χωρίσει. Και θέλει στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού και τα δε ερήφια εξ αριστερών. Τότε ο βασιλεύς θέλει υπή προς τους εκ δεξιών αυτού, έλθετε οι ευλογημένοι το πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη εις εσάς βασιλείαν. Αδέρφια, αυτό περιμένουμε. Τόσα χρόνια αυτό περιμένουμε. Να έρθει ο Κύριος και να μας πει, παιδί μου πέρνα, κόρη μου πέρνα. Ορίστε, περάστε, αγωνιστήκατε τόσο καιρό, περάσατε πολλά, περάσατε θλίψη για το όνομά μου. Ορίστε, περάστε, πάρτε το στεφάνι το χρυσό και περάστε. Για αυτή τη στιγμή, αδέρφια, παλεύουμε. Να πάμε στον ουρανό και ο Κύριος να πει, ορίστε, περάστε. Όμως στους άλλους θα έχει κρίση, αδέρφια. Και μεγάλη κρίση. Στο αιώνιο πήρθανε οι άνθρωποι που δεν δεχτήκαν το Θεό. Θα καίγονται και δεν θα μπορούν να σβήουν αυτή τη φωτιά. Θα καίγεται η ψυχή τους για πάντα, αδέρφια. Και βλέπουμε εδώ πέρα, πάω στο 35, διότι επίνα σας, γιατί τους λέει εδώ πέρα, τότε ο βασιλεύς θέλει πει προς τους εκ δεξιών αυτού, έλθετε οι ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη σε σας βασιλείαν από καταβολής κόσμου, διότι επίνα σας και με εδώκατε να φάγω, εδίψα σας και με ποτίσατε. Ξένος ήμουν
και με φιλοξενήσατε. Και πόσες φορές, αδέρφια, έχουμε φιλοξενήσει αγγέλους που δεν το ξέραμε. Και πόσες φορές έχουμε βοηθήσει ανθρώπους που δεν ξέραμε. Μπορεί να ήταν άγγελοι, αδέρφια. Το επιτρέπει ο Κύριος να δει πώς είναι η καρδιά μας. Και αυτό υπάρχει, αδέρφια. Έρχεται ο Κύριος, μας δοκιμάζει. Πώς είναι το παιδί μου? Μπορώ να τον βοηθήσω τον άλλον? Λέει και σε άλλο μέρος της Αγίας Γραφής, άμα έχω δύο παλτά και ο ένας δεν έχει, για παράδειγμα, ένα σακάκι να δώσω το άλλο. Άμα μπορέσω να τον κουβαλήσω, θα τον κουβαλήσω τον άλλον. Άμα δεν μπορεί να περπατήσει. Άμα έχω να δώσω, θα δώσω, αδέρφια. Δεν θα τσιγκουνευτώ. Αχ, κρίση περνάμε. Αχ, το πετρέλαιο, κοίτα που πήγε. Αχ, όλα είναι ακριβά. Γιατί να μην βοηθήσω? Αφού ξέρω και ο αδερφός μου και οι αδερφοί μου πεινάνε. Να μην τους δώσω να φάνε. Ξέρουμε ότι ο γείτονας, για παράδειγμα, έχει πρόβλημα. Να μην τον βοηθήσουμε? Ο Κύριος τα βλέπει αυτά, αδέρφια. Βλέπει τις καρδιές μας πώς είμαστε. Και επιτρέπει τέτοια πράγματα για να γίνουμε και εμείς καλύτεροι χριστιανοί. Για να μάθουμε, αδέρφια. Και βλέπουμε, αδέρφια, ότι αγωνιζόμαστε για να πάρουμε το στεφάνι το χρυσό. Και αδέρφια, θα ήταν καλά, εγώ πιστεύω όχι θα ήταν καλά, θα έπρεπε και είναι πολύ βασικό να πάμε στον ουρανό, αδέρφια. Γιατί βλέπουμε τώρα έξω τι γίνεται και θα έρθουν πολύ πιο χειρότερα. Πολύ πιο χειρότερα πράγματα, αδέρφια, θα έρθουν. Γι' αυτό να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε άγρυπνοι, γιατί ο Κύριος έρχεται, αδέρφια. Αμήν.